Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας Life Taste. Σήμερα ετοιμάζουμε τον πιο νόστιμο και υγιεινό μουσακά. Αρχικά κόβουμε τις μελιτζάνες σε ροδέλες και τις τοποθετούμε στο ταψί σε λαδόκολλα με λάδι και αλάτι. Αφού τελειώσαμε με τη μελιτζάνα, συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο και την πατάτα. Μόλις ψηθούν, τα τοποθετούμε στο ταψί με τη σειρά. Πρώτα την πατάτα και από πάνω τη μελιτζάνα. Και κάπου εδώ ξεκινάμε να ετοιμάζουμε το κιμά. Κόβουμε καρότο και κρεμμύδι καρέ. Βάζουμε σε μία κατσαρόλα λάδι. Αφού ζεσταθεί ρίχνουμε το κρεμμύδι μας. Και στη συνέχεια το καρότο. Σοτάρουμε. Και συνεχίζουμε ρίχνοντας το κιμά. Συνεχίζουμε το σοτάρισμα έως ότου αρχίσει ο κιμάς να γκριζάρει. Κάπου εδώ ο κιμάς είναι έτοιμος και σβήνουμε με κρασί. Τώρα συμπληρώνουμε το μάτα, το ματοπολτό και λίγο νερό, αφήνοντας να βράσει. Ρίχνουμε τα αρτήματα. Αφού ο κιμάς μας ετοιμάστηκε, συνεχίζουμε ρίχνοντας κασέρι επάνω από τα λαχανικά. Κάνουμε μία στρώση με τον κιμά που ήδη έχουμε ετοιμάσει. Αφού ετοιμάσαμε και τον κιμά, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε την μπεσαμέλ. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 2 αυγά, αλεύρι, μαργαρίνη και γάλα. Ο πιο εύκολος τρόπος για να φτιάξουμε μια μπεσαμέλ είναι να βάλουμε το κρύο γάλα και το αλεύρι μέσα στην κατσαρόλα και να ανακατέψουμε. Εδώ βλέπουμε πως σε αυτή την περίπτωση δεν βολιάζει. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα έως ότου ζεσταθεί καλά και αρχίζει να πείζει. Ρίχνουμε μέσα τη μαργαρίνη και συνεχίζουμε με τα αρτήματα, αλάτι και μοσχοκάριδο. Έχει πήξει η πεσαμέλ μας και συνεχίζουμε ρίχνοντας τα αυγά χτυπημένα. Ανακατεύουμε και αφού δούμε ότι είναι έτοιμη η μπεσαμέλ και με τα αυγά μας, θα συμπληρώσουμε λίγο κασέρι. Την κάνει λίγο πιο μαστιχωτή. Ρίχνουμε την μπεσαμέλ πάνω από τον κιμά και είμαστε έτοιμοι να ψήσουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου για μία ώρα σε προθερμασμένο φούρνο. Καλή σας επιτυχία! Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το κανάλι μας. Κάντε ένα like και μια εγγραφή.